Απόψε, 100 Ελληνίδες και Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με τα μικρότερα και μεγαλύτερα ερωτήματα του έθνους. Πόσοι θεωρούν ότι το να καθυστερούν μισή ώρα στο ραντεβού τους δεν είναι στήσιμο? Τι προτιμούν, να συμπαθούν το τέρι τους οι γονείς ή οι φίλοι τους? Πώς αντιδρούν όταν πέφτουν σε μποτιλιάρισμα? Αυτά και άλλα πολλά έρχονται αμέσως τώρα. Η 100 είναι εδώ και έφτασε η ώρα να τα πούμε. Γεια σας! Είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και αυτό είναι το show των 100! Το show που θέτει τα μικρά και μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Ερωτήματα όπως πώς εκνευρίζονται όταν ο διπλανός τους τρώει με ανοιχτό το στόμα και ακούγεται αυτό το... Και πόσοι, αν δεν εκνευρίζονται, είναι αυτοί που το κάνουν. Απέναντί μου έχω τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουν έρθει εδώ για να ανταγωνιστούν για το ποιος γνωρίζει τους Έλληνες καλύτερα. Μπαίνει στο βιογραφικό του και πρέπει να περάσει ένα 20 λεπτό για να διαβάσει όλα αυτά που έχει κάνει στην τηλεόραση και στο θέατρο. Είναι ο Κώστας Αποστολάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ειδοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Σκηνοθέτης, βγάλτο. Έλα. Σκηνοθέτης, βγάλτο. Δεν θέλω να το... Έλεγα για την Κωνσταντίνα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Το δέχεσαι. Βάλτο, βάλτο. Ωραία. Βάλτο. Συνεχίζω λοιπόν. Ειδοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ναι. Τη γνωρίσαμε στο Love Story, την αγαπήσαμε στο και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Είναι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Βιογραφικό το οποίο μπορείς να το στείλεις και με SMS. Τον γνωρίσαμε στο 100, τον αγαπήσαμε στο 100. Είναι ο Μιχάλης Μαθιουδάκης. Λοιπόν, εδώ δεν έχετε καμία σημασία, να το πω αυτό εξ αρχής, διότι σημασία εδώ έχουν οι 100. Γεια σας, 100. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Μιλάμε για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας μας που έχει έρθει εδώ για να μας δείξει τι σκεφτόμαστε και νιώθουμε τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ενότητα, η οποία δεν είναι άλλη από το «Γράψτε τα αδέρφια». «Γράψτε αδέρφια» είναι η ενότητα στην οποία τις ερωτήσεις τις γράφει το κοινό. Μας στέλνουν τις δικές τους ερωτήσεις, τις δικές τους σκέψεις και εμείς τις απευθύνουμε στους 100 για να μπορέσουμε να τις παρουσιάσουμε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο Instagram που βλέπετε εδώ και να τις δείτε να φιγουράρουν στον αέρα των 100. Θα κάνουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις στους 100. Στόχος σας είναι να μαντέψετε τι ποσοστό των 100 θα απαντήσει ναι. Ωραία, όποιος πέσει πιο κοντά παίρνει το βαθμό. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Πόσοι από τους 100 εκνευρίζονται όταν ο διπλανός τους τρώει με ανοιχτό το στόμα και ακούγεται αυτό το που είπαμε και στην εισαγωγή? Για γράψτε τις εκτιμήσεις σας. 100. Κλειδώστε. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε να ξεκινήσουμε από εσένα, Κώστα, που είσαι βάλει το μεγαλύτερο ποσοστό. Δικαίως θα έλεγα για μένα 96%, αλλά πες μας γιατί το πιστεύεις. Πιστεύω ότι ενώ εκνευρίζονται, δεν θα πούνε ότι εκνευρίζονται για να δείξουν καλοσύνη. Όχι, όχι. Στην κανονική του ζωή λες. Βέβαια. Γιατί εδώ μιλάνε ανοιχτά οι άνθρωποι. Στην κανονική μας ζωή λες. Στην κανονική ζωή έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα βάλω ό,τι είναι αντικειμενικό αυτή τη στιγμή. Σωστό, ό,τι πιστεύω. Σωστό, σωστό. Αυτό είναι το λογικό. 36%, πολύ ναι. Χαμηλό έτσι. Είναι πολύ χαμηλό. Εγώ εκνευρίζομαι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο πολλοί αυτοί που το κάνουν. Ναι, σωστό. Και γι' αυτό έβαλε ότι δεν του ενοχλεί κιόλας, εφόσον οι ίδιοι το κάνουν. Μα δεν σε ενοχλεί άμα το κάνει ο ίδιο. Αναρωτιέμαι, άμα είναι δύο άτομα και μπορεί να σταματήσει να το κάνει για να το κάνω μόνο εγώ. Αυτό είναι, αυτό είναι. Βραχυκυκλώνει. Και εσύ έχει βάλει πολύ χαμηλό, ακόμα πιο χαμηλό ποσοστό. Ναι, γιατί δεν είναι εκνευριστικό. Του αειδιάζει. Είναι περισσότερο, ρε παιδί μου, έλλειψη αισθητική. Πολιτισμού. Δεν είναι το savoir vivre. Δεν είναι το savoir vivre. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που σε ενοχλεί εμένα όταν τρώει κάποιο με το στόμα ανοιχτό είναι ότι. Είναι αηδία, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι είναι αηδία, ναι. Αυτό εννοούμε και εκνευρίζει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτό εννοούμε. Ότι εκνευρίζει, αηδιάζει. Εσύ το πήρες κυριολεκτικά το σαν. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί έτσι λειτουργώ. Δεν είμαι παρορμητικός. Άμα δηλαδή, άμα βάζαμε αηδιάζει, τι θα βάζεις σε ποσοστό? 100%. Άντε. Okay. Ναι, γι' αυτό χάνει κάθε φορά ο Μιχάλης. Είναι κολλάει στις λεπτομέρειες, βλέπετε. Είναι τρομερά. Δεν καταλαβαίνει ερώτηση. Άλλο σε ενοχλεί, άλλο αηδιάζει. Όχι, είναι να διατυπώνουμε σωστά την ερώτηση, θα ξέρει και ο Μιχάλης πώς θα χάσει. Τι να πω τώρα. Είμαι περίεργη. Τόσα που έχουμε πει, τι έχουν πει 100. 100. Για να δούμε. Για να δούμε. 86%! Ο βαθμός πηγαίνει στον Κώστα! Ναι!
πάρα πολύ κοντά, μόνο 10% απόκληση. Θέλω να δω και κάποιον από τους 100 πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Για δούμε λίγο χέρια, για να δούμε. Έλα ρε Χρύσα, πάμε λίγο. Καλησπέρα. Χρύσα, πες μας τα ίσα, το κάνεις. Νομίζω πως όχι, αλλά τι θα έλεγα. Πάρε τώρα φαγητό και φάε μπροστά μας. Μισό λεπτό. Όχι, να σου πω τώρα για τους άλλους, δεν θα μιλήσω για μένα. Σωστά, σωστά. Δεν παίζει αυτό να είναι δίπλα μου κάποιος και να ακούω αυτούς τους ήχους. Ειδικά αν είναι τύπου πρώτα ραντεβού. Αν ήθελα να χορέψω έναν αφρικάνικο χορό, θα έβαζα ένα original στο Google να το ευχαριστώ μου κιόλας. Τι να λέμε τώρα. Και το ότι δεν το καταλαβαίνει κιόλας κάποιος, αυτό με ξεπερνάει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει κι άλλα πράγματα. Και έτσι πέφτει την παγίδα. Έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο, συγγενή, φίλο, που το κάνει? Κοίταξε να δεις. Όταν το αποκτάει το χουί ένας δικός σου άνθρωπος μετά από καιρό, εκεί εντάξει, μπαίνει ένα όριο. Του λες, πάρε τη σούπα και στη βεράντα. Α, εγώ νόμιζα ότι όταν το αποκτάει το χουί ένας δικός σου άνθρωπος, πάβει να είναι δικός σου άνθρωπος. Νομίζω κάπου εκεί σταματάει η σχέση. Είναι καθαρές οι λύσεις. Θα τρώμε σε διαφορετικές ώρες. Πάντως, εγώ και το κλάπα-κλάπα μαζί δεν είναι συμβατά. Τέλεια. Είναι ξεκάθαρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Τέλειο. Και το κλάπα-κλάπα, εντωμεταξύ, είναι ένα πολύ ωραίο ηχητικό εφέ συγκριτικά με το κανονικό ηχητικό εφέ. Ναι. Δηλαδή, μακάρι να ακουγόταν κλάπα-κλάπα. Είναι πιο κοντά στο σκουλιάρχη σκουλιάρχη. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη μας ερώτηση, η οποία είναι και αυτή δική σας φυσικά. Πόσοι από τους 100 θεωρούν ότι το να καθυστερήσουν μισή ώρα στο ραντεβού τους δεν είναι στήσιμο? Μισή ώρα καθυστέρηση δεν είναι στήσιμο. Πόσοι το θεωρούν αυτό? 100. Κλείδωστε. Εκτιμήσεις. Μιχάλη. 97% θεωρεί ότι δεν είναι στήσιμο το μισάωρο. Ναι, είναι δύο ακαδημαϊκά τέταρτα. Νομίζω ότι θα ήταν κάποιο το επιστημονικό μισάωρο, ας πούμε. Όχι, είναι δύο ακαδημαϊκά τέταρτα. Θα βάζεις το ένα δίπλα στο άλλο και γίνεται μισάωρο. Δεν είναι στήσιμο το μισάωρο. Δηλαδή... Περίμενε. Μισό λεπτάκι τώρα για να καταλάβουμε. Δεν είναι στήσιμο. Δεν είναι. Πώς είναι στήσιμο για τους 100 ή το λες και σαν δική σου άποψη? Λοιπόν, εγώ το πιστεύω, τυχαίνει να το πιστεύω. Πιστεύω όμως ότι και οι 100, επειδή το πιστεύω κι εγώ. Πιθανότατα η φυσιολογική υπόλοιπη 97 που συμφωνούν με εμένα. Δεν είναι ένα μισάωρο. Όχι, ένα μισάωράκι δεν είναι κάτι. Εγώ νομίζω τα αγόρια πιο πολύ το θεωρούν αυτό. Τα αγόρια. Ναι. Το πες. Τα κορίτσια είμαστε πιο συνεπείς. Τα κορίτσια είναι πιο συνεπείς στα ραντεβού. Σωστά. Και εκνευριζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή το ακαδημαϊκό τέταρτο με το ζόρι. Ναι. Εγώ πάλι θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι τα κορίτσια είναι πιο ασυνεπή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι στον άνθρωπο πιο πολύ. Δηλαδή μπορεί να είναι και κορίτσι και αγόρι. Εγώ έχω και από τα δύο στις παρέες. Δηλαδή και άντρες και γυναίκες που καθυστερούν. Ναι, είναι νοοτροπία κυρίως. Πώς το μισάωρο δεν έγινε και κάτι φοβερό. Όχι, έγινε κάτι πάρα πολύ φοβερό. Είναι 30 λεπτά. Παιδιά, μπορείτε λίγο, νιώθω μια επίθεση. Ναι, και καλά την νιώθω. Δεν μαγγίζει. Καλά την νιώθω. Επίθεση γιατί 30 λεπτά ο άλλος. 30 λεπτά. Υπολόγισε και τα άλλα 10 λεπτά από άλλο. Που είναι στην ώρα, το έχει πάει πιο νωρίς, είναι 40 λεπτά. Αυτό που κάνεις, ας πούμε, εσύ, ναι, είναι αγένεια. Αλήθεια, που έρχεσαι πιο νωρίς από τώρα. Υπάρχουν δύο, Μιχαλή, υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει αυτός που είναι επιθετικότητα, στόπα. Υπάρχει αυτός που είναι νωρίς και αυτός που είναι καθυστερημένος. Το ακριβώς δεν υπάρχει. Κανείς δεν προσγειώνεται μαγικά την ώρα που πρέπει. Πας πιο νωρίς και περιμένεις. Βέβαια. Μόνο έτσι μπορείς να είσαι στην ώρα σου. Get a life. Όχι, get a life. Περιμενάκι αυτό. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Με συγχωρείς, γιατί έχεις πάρει τώρα αέρα. Σε περιμένω και λέω. Σκάστε ένα σκαμπίλι. Τσάκα. Και λέω, μάλλον δεν ενδιαφέρεται. Μάλλον δεν τον νοιάζει. Προφανώς. Μάλλον είναι αδιάφορο. Ο χρόνος του μαθηδάκι είναι πιο σημαντικός από το δικό μου. Άντε, γεια. Έχετε πει 67-47, λίγο πιο προσγειωμένα ποσοστά θεωρώ. Ναι. Κώστα, εσύ έχεις πάει πολύ χαμηλά, 47. Νομίζω ότι όσο προχωράμε, ότι ναι, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο ποσοστό. Ότι μαθαίνουμε, γινόμαστε εγκλέζοι. Ναι, γινόμαστε πολιτισμένοι, ναι. Ναι, ή σταματά μας ενδιαφέρει. Για να δούμε τι είπαν οι 100.
69% Κωνσταντίνα σχεδόν το κάρφωσε. Μπράβο. Να το, για 2% δεν το κάρφωσε και χόρεψε και κάτι σε φλαμέγκο, νομίζω. Για το ποσοστό το έκανα. Τι φλαμέγκο ήταν αυτό. Ναι, για το 69%. Θέλω άλλο χορό σε κάθε βαθμό σου, αν μπορείς, εντάξει. Θέλω να το ζήσουμε. 69% σοκαριστικό. Είναι τεράστιο, παιδιά, το 69%. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ξέρεις τι. Έλληνες, σας χαιρετώ. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Και την οραματιζόμαστε. Ναι, ναι. Πού το θυμίζω. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και ανθρώπους εδώ από την επαρχία, οπότε θέλω να ρωτήσω κάποιον από την επαρχία. Έτσι. Επαρχία, χέρια. Επαρχία. Χρύσα. Από το ναύπλιο, Χρύσα. Καλησπέρα. Σας βασικά θα συμφωνήσω με το Μιχάλη. Έχει απόλυτο δίκιο. Α, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Μα είναι τώρα μισή ωρίτσα. Δεν είναι τίποτα. Αργήσει ναι. Ωρίτσα, έτσι. Βέβαια, να εξηγήσω ότι αλλιώς είναι εδώ στην επαρχία, ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί είναι τόσο μικρή πόλη που ο άλλος, όπου και να με περιμένει, όπου και να είναι, θα έχει κάποιον να τα πει. Δηλαδή, θα έχει και μια άλλη παρέα, θα βρει κάποιον. Αυτό τον γείτονα, το περαστικό. Δεν θα περιμένει την βροχή, εσέ. Δεν αναιρεί, βέβαια, το γεγονός ότι εσύ καθυστέρησες. Άλλο αυτό. Όχι, αυτό άλλο, είναι το ερώτημα που σου είπα ότι χρυσαργεί, ε. Εσύ, λοιπόν, έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να καθυστερήσει τόσο πολύ που να σου πει άλλο, ρε Χρύσα, μας έστησες. Ναι. Και αν ναι, πόσες μέρες ήταν. Πάντα. Πάντα και έχει τύχει επίσης να ακυρώσω και ένα λεπτό πριν. Δηλαδή, δεν έρχομαι. Και ο άλλος να είναι εκεί και να περιμένει. Να είναι εκεί, 2 λεπτά από το σπίτι του. Σε ευχαριστούμε, Χρύσα, που ήσουν στην ώρα σου για αυτό το γύρισμα. Να είσαι καλά, το ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Πόσοι από τους 100 βάζουν τις ετικέτες των τροφίμων να κοιτάζουν προς το μέρος τους? Έχουμε τέτοιο ποσοστό στην Ελλάδα? Φυσικά έχουμε. Σκέψου την μπορεί να... Ψυχαναγκασμός. Αυτό είναι ψυχαναγκασμός, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, ναι. Πάμε 100. Δύσκολο ποσοστό. Ωραία. Έχουμε πάνω κάτω στα ίδια. Είσαστε 29%, είπες, Κώστα. Δύσκολο, τι εννοείς, ότι πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που το κάνουν, ναι. Όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το λένε. Α, δεν το λένε. Εσύ το 29% πάντως πιστεύεις ότι το κάνει, ότι βάζει την ναι, ετικέτα ναι. Να τους κοιτάει. Ναι, ναι, ναι. 35% Κωνσταντίνα. Εγώ πιστεύω πολύ στους ψυχαναγκασμούς. Μπράβο. Γενικότερα. Ναι. Αυτόν δεν τον έχω εγώ. Έχω okay. Άλλους. Ωραία. Αλλά τον βρίσκω εξαιρετικά. Τον βρίσκεις ένα ψυχαναγκασμό που θα υιοθετήσεις μετά το σημερινό επεισόδιο? Όχι. Όχι, ε. Αν ήταν δηλαδή... να βγάλουμε, παιδί μου, καλό τους ψυχαναγκασμούς. Αν ήταν δηλαδή πόσο στο τραπέζι απάνω, πώς βάζεις το τασάκι, πώς βάζεις το χειροπήγιο, ναι, πώς βάζεις το αλάτι, θα βάζα ένα 90. Ναι. Πώς βάζεις το διπλό ουίσκι. Ναι, ναι. Μιχάλη, 24%. Θεωρώ εκεί ένας στους 4. Ναι. Έχει από όλοι έχουμε από αυτό το επίπεδο και πάνω. Και κλιμακώνει. Μπράβο. Έτσι. Για να δούμε πώς το κάνετε. 38% Κωνσταντίνα. Μπράβο. Χορό. Ποιος χορός είναι αυτό? Σάλσα, θα το βάλω εκεί. Όχι, είναι μεταξύ τσιφτετελιού και... Είναι αυτό το... Πυρίχιος. Μάρθα Καραγιάννη. Πυρίχιος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι του 35% αυτό. Μάρθα Καραγιάννη, μακαρίτησε να είναι καλά. Θα είχα σηκώσει το ποδάρι τώρα, δεν κεφτά στο 75 έχει δεμπέκικο, ξέρεις. Μπράβο. Περιμένω την εξέλιξη. Όσο παίρνει βαθμούς, θέλω να ξεφεύγουν οι χωροί. Θα κάνει η φωνή. Χουμπαχάγκα. Των Νεοζηλανδών, των Αυστραλών, ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, ο πρώτος γύρος τελείωσε και προχωράμε στον επόμενο μας γύρο, ο οποίος είναι το Πάρε Θέση. Εδώ μιλάμε για τα διλήμματα, αυτά που διχάζουν τις παρέες, ή το ένα ή το άλλο, δύο επιλογές. Γράφετε όποια πιστεύετε ότι θα διαλέξουν οι 100 και με τι ποσοστό. Ξεκινάμε με το πρώτο δίλημα. Τι προτιμάνε οι 100? Να δούνε την παράσταση ενός κομικού ή ενός μάγου. Ελπίζω να είναι του κομικού, με μεγάλη διαφορά. Εγώ. Και εγώ. Ωραία, πάμε να το ζήσουμε όμως. Για πείτε μας 100. Πείτε και να ξέρετε ότι εγώ και ο Λάμπρος σας ακούμε. Ναι. Κλειδώστε. Ω,
Κωνσταντίνα, τι έκανες. Έκανε την ανατροπή. Τι έκανες, 75% μάγος. Μιλάμε ανατροπάρα, έτσι. Και τι πούλησες έτσι τον κλάδο μας. Όχι, δε, συγγνώμη, και εγώ ανήκω στον κλάδο. Αυτό λέω, τον κλάδο μας, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι το πουλάω δεν εγώ. Πήγαινα πει, δεν τους μπορώ, πήγαινα πει, δεν τους μπορώ. Κομικούς, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι είναι στο πιο πολύ κόσμο μάγος είναι πιο μάγος, πιο μαγικός. Πιο μαγικός, ναι. Απλά λες τη λέξη του επαγγέλματος σε επίθετο. Νομίζω ότι τους αρέσει πιο πολύ το πρακτικό να βλέπουν παρά να σκέφτουν να γελάνε. Και να γελάνε. Παντά να... Άρα τους αρέσει πιο πολύ το... Ωραία, ναι, τι κάνεις, δεν το λέω. Παρά το να γελάνε. Νομίζω ότι είναι λάθος, Κωνσταντίνα. Εσύ έχεις βάλει 80% κωμικό. Ναι. Ναι, ότι διαλέγουν τους κωμικούς. Θα δούμε, θα φανεί. Καλά, έχουμε και τεράστια παράδοση στην Ελλάδα με μάγους. Ναι, εγώ θέλω. Ναι, ναι. Ποιος δεν ξέρει από την εποχή του Αριστοφάνη. Αυτό πράγμα. Εμείς, πρώτοι. Ήταν ο Σανκάρας. Ο Σανκάρας. Το χορό, ναι. Εσύ, Μιχάλη, έχεις βάλει 97% και έχεις κάνει έναν άνθρωπο που κρατάει παγωτό. Μικρόφωνο είναι. Μικρόφωνο. Ναι, δεν. Εντάξει. Δεν παιδιά, πραγματικά πιστεύω ότι ο μάγος είναι ένα ξεκάθαρα εκνευριστικό πράγμα. Είναι ξεκάθαρα μαζικό όμως, κατ' εμέ. Είναι δηλαδή είναι... πιο μεγάλη ευρεία γκάμα. Πιο ευρεία γκάμα. Και σε ένα παιδικό πάρτι μάγο, δεν πάει να στείλει stand-up. Δεν τι. Θέλει... Η αλήθεια είναι ότι σε παιδικό πάρτι stand-up δεν πάει. Είναι οντολογικό το θέμα, α πούμε. Δεν θέλουμε να μειώσουμε του μάγου. Όχι βέβαια, παιδιά. Αλλά εμεί οι κομικοί. Τι, αν ψηφίζανε, αν οι 100 ήταν παιδιά. Να κέρδιζε η Κωνσταντίνα. Θα σας χορέψω αφρικάνικο άμα κερδίσω. Ελπίζω να μην κερδίσει, Κωνσταντίνα. Παρότι θέλω να δω τον επόμενο χορό, αλλά ελπίζω οι 100 να είναι μαζί μας σε αυτό το ερώτημα. Για πείτε μου. Κομικός 82%! Πάει την πόλη μας, Κωνσταντίνα, που σημαίνει ότι ο Κώστας παίρνει τον βαθμό. Μπράβο, Κώστα. Κώστα, δεν ξέρω. Κάνε κάτι. Μπράβο. Τι να κάνω. Για λίγο πήγε να κάνει. Να κάνω. Αλλά το μυαλό του είπε, όχι Κώστα, μη πας αυτό το μονοπάτι. Ωραία. Ησύχασα λίγο. Μπράβο. Και εγώ ηρέμησα. Και εγώ. Οι υπόλοιποι 18% 18 από εσά να φύγουνε. Όχι, οι υπόλοιποι 18, κοιτάξτε. Όχι, μα πώς το έκανες. Κανένας μαγεία, δουλειά έχει δουλειά από πίσω. Δεν είναι... Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο μας δίλημα. Δεύτερο δίλημα. Τι προτιμάνε 100. Να συμπαθούν το τέρι τους οι γονείς ή οι φίλοι τους. Έτσι, δηλαδή, άμα να το συμπαθεί ένας από τους δύο, να το συμπαθούν οι γονείς ή οι φίλοι. 100. Κλειδώστε. Κλειματάρα. Ωραία. Έχουμε, Κωνσταντίνα, 68% να συμπαθούν οι γονείς. Ναι. Ζήμη και ο Κώστας κοντά είναι ναι. Εκεί. Νομίζω εμείς στο Νότο... Εμείς στο Νότο, Μεσογειακή, ναι. Θέλουμε... Θέλουμε γονείς. Θέλουμε γονείς, έτσι. Έχω, ναι. Φίλους αλλάζεις, γονείς δεν μπορείς. Όχι, δυστυχώς. Μπορείς, ίσως. Δεν ξέρω. Αυτό. Ο Μιχάλης έχει μια άλλη. Ο Μιχάλης έχει αποφασίσει. Γονείς αλλάζεις, φίλους το μαχαίρι μου. Ο Μιχάλης έχει την άποψη των φίλων, 59%. Ναι, γιατί βλέπω... Τόσα που τους κάνει, αργεί, τρώει με το στόμα ανοιχτό, βέβαια, πλήθει τα μαχαίρια, τα πυρούνια. Από αυτούς αυτοί με καταστρέφουν. Έτσι. Η αποδοχή των γονιών, ή εν πάση περιπτώσει, σχέση με τους γονείς, νομίζω, έρχεται μετά τα 30. Ναι, μετά τα 30 όμως στην Ελλάδα ζουν με τους γονείς, μέχρι τα 40. Ναι, σωστό. Άρα πού θα φέρεις το τέρι σου. Πού θα το φέρεις το τέρι. Με τους φίλους θα πας. Πώς θα μείνεις στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σου. Και οι γονείς θα σε θρέψουν εν τέλει. Σωστά. Κοίτα, γενικά φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε τώρα για ένα τέρι, μιλάμε για ένα τέρι, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρεις, αυτό το τέρι που θα μείνει, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που γνώρισα μια κοπέλα. Δεν μιλάμε για συνεταίρι. Ναι, ή αυτό το είμαι 18, γνώρισα μια κοπέλα. Ναι, δεν τη γνωρίζεις καν στους γονείς σου, τη γνωρίζεις στους φίλους σου. Οπότε μάλλον εσύ απάντησες με βάση αυτό, ε. Ναι, πιο περιστασιακό, ότι εντάξει, έχει τατουάζ στο στήθος. Πολύ προχώ, Μιχάλη, πολύ προχώ. Η Κάνα έχει δικό της αετό, δεν ξέρω. Είναι μάγος, τον εξαφανίζει. Έχει δικό της αετό. Είναι λόκο το κορίτσι, οπότε... Εκεί ψάχνεις απεγνωσμένα να τη συμπαθείς εσύ. Δείχνεις ότι είσαι τρελαίας μέσω του κοριτσιού σου, ρε παιδί μου. Ένα τρόπο που το δείχνεις στους φίλους σου. Τέλεια, ωραία. Να πάμε να δούμε τι απαντήσαν οι 100. Φίλοι, ευχαριστώ! Παιδιά, είναι το 100, Μιχάλη! Ευχαριστώ, Ελλάδα! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Και την Κύπρο!
μια μικρή διληματάρα, παιδιά, έτσι. Διχάσαμε τους 100 για ένα άτομο, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ποιο ήταν αυτό το άτομο? Αυτή που είχε το δικό της αετό. Ξέρεις τι, ας μιλήσουμε με κάποιον, έτσι, να δούμε τι απάντησε. Χέρια. Δήμητρα. Δήμητρα, γεια σου. Να η γυναίκα που έχει δικό της αετό. Εννοείται ότι έχει αετό. Εννοείται ότι έχει αετό, εννοείται ότι έχει τατουάζ. Ναι. Δήμητρα, ίσως μία από τις αγαπημένες μου προσωπικότητες στους 100. Δήμητρα, λέγε μας. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερη σημασία έχουν οι γονείς. Ωραία. Και θα το αιτιολογήσω εδώ πέρα. Ωραία. Έχω επιχειρήματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι φίλοι, όπως είπαμε, αλλάζουν. Ενώ οι γονείς δεν αλλάζουν, μένουν αυτοί που είναι. Μέχρι να πεθάνουν. Οπότε αρχίζει η μύρλα, το μπίρι-μπίρι, το σουτόπα και είχα δίκιο και όλο αυτό που... Σωστό. Βαριέσαι λίγο να τα ακούς. Δήμητρα, βέβαια, πες μας τώρα, Μπέσα, έχεις αλλάξει ποτέ σύντροφο επειδή οι γονείς σου είπανε κάτι? Δεν έχω βρεθεί σε αυτό το τέλμα. Ναι. Ευτυχώς. Okay. Αν βρεθώ όμως, ποιος ξέρει. Να τα ακούν αυτά κάποιοι, γιατί ναι, πρέπει να δείχνουν καλό πρόσωπο. Οι άλλοι ρίχνουν σπόντες στον κόμενό της, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Να ακούνε κάποιοι τώρα αυτά που λέω εδώ. Ή στους γονείς της. Όχι, στο σύντροφο ξεκάθαρα το έριξε αυτό, έτσι. Τέλεια. Πόσο καιρό είσαι σε σχέση? 3 χρόνια. Να τα ακούει όποιος είναι. Να δει την εκπομπή. Γιατί είναι και σοβαρή η κατάσταση. Τον έχεις παρουσιάσει στους γονείς σου? Τον έχω παρουσιάσει, ναι. Δεν έχει πάει καλά, ξεκάθαρα. Το είδαμε όλοι αυτό. Όχι, όχι. Πήγε καλά? Προς το παρόν έχει πάει καλά. Θα δείξει όμως. Θα δείξει, εντάξει, οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία, συνεχίζουμε στο τρίτο δίλημά μας. Τι προτιμάνει 100? Ετοιμαστείτε, τυρόπιτα ή μπουγάτσα. Καλά τώρα. 100. Κλειδώστε. Δίλημα. Δίλημα. Για να δούμε. Ωραία. Ξεκινάμε. Έχουμε τυρόπιτες και μπογάτσες. Να πάμε αρχικά με μια τυρόπιτα 92%. 92%. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πρωινό είναι τυρόπιτα και παλιό σοκολατούχο και νυν καφέ, ξέρω εγώ. Αυτό είναι της πενταήμερης. Αυτό, ναι. Αυτό είναι που τον τρως μία και μετά τελείως. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν λένε μαμά μπαμπά, λένε πιτούλα, πίτα, τυρόπιτα, τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ έτσι, σαφέστατα η τυρόπιτα είναι βασικό, αλλά και η μπογάτσα. Τώρα να μην είναι... τοποθετηθώ. Ναι, Μιχαλή, πρωί, τοποθετήσου. Καταρχάς, η μπογάτσα είναι το φύλλο. Η γέμιση μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Το ερώτημα λοιπόν όμως είναι, άμα πάμε να συγκρίνουμε τυρόπιτα με μπουγάτσα, δηλαδή και τα δύο με τυρί, τι διαλέγουμε? Μπουγάτσα, μπουγάτσα. Μπουγάτσα λες, Γιατί την μπουγάτσα στην κόβει ο μπουγατσέρ. Ναι, ο μπουγατσέρ. Να διάλεγα μπουγάτσα κι εγώ. Πας δηλαδή σε μπουγατσερί. Ναι, που στο κόβει σε κυβά... Έχει μια μεγαλύτερη φινέτσα, ρε παιδί μου, είναι πιο σύνθετη, έχει ένα αυτό το ωραίο το φύλλο. Τυρόπιτα. Δεν αναλύουμε. Άμα αρχίσω και αναλύω την τυρόπιτα, θα φύγεις. Έχει αυτό το φύλλο που τη δαγκώνεις και γίνεται χαρτοπόλεμο. Τυρόπιτα έχει και κουρού, έχει και το φύλλο το λεπτό, έχει και την κουρού, έχει και την άλμουνε ζύμη, έχει διάφορες. Είναι προσπαθή η καημένη τυρόπιτα να επιβιώσει αλλάζοντας αμφίες. Τι λες, βρε. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και η ζυρόπιτα. Η ζυρόπιτα. Κώστα. Είναι δεν λιπαρά. Συγγνώμη. Τώρα είναι εντάξει. Ζυρόπιτα. Ζυρόπιτα. Για να δούμε τι έχουν αποφασίσει 100. Τυρόπιτα μπουγάτσα 50-50. Τότε ποιος κέρδισε, ρε παιδιά? Άρα ο Κώστας είναι αυτός που κερδίζει. Γιατί είναι πιο κοντά στο 50%. Καλά, αυτό είναι. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει. Πείτε μου, έχει ξαναγίνει? Παιδιά, άλλη μία φορά, είναι η δεύτερη φορά που καταφέρνουμε το 50-50. Ναι, ρε, αφού αυτά τώρα είναι ζητήματα που έχουν κλονίσει την Ελλάδα. Ναι, αλλά πέντε. Σοβαρό αυτό. Τυρόπιτα, Βόρεια Ελλάδα με Νότια Ελλάδα. Να πάμε λίγο κάπου Βόρεια Ελλάδα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Βασίλη, θέλω τον Βασίλη. Θεσσαλονικιός, Βασίλης, έτοιμος, ρίξτο. Έστα, ρε, Βασίλη. Χαίρετε. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σας. Ισχύει αυτό που Μιχάλης. Λοιπόν, καλά εννοείται με κλειστά μάτια. Μπουγάτσα και μάλιστα ολόσωστα είπε μπογάτσα, από εκεί ξεκίνησε. Okay. Είναι το φύλλο. Βάλτε μέσα ό,τι θέλετε. Right. Τυρί, κρέμα, κιμά, πράσο, σπανάκι, ό,τι θέλετε εσείς. Γλυκιά με πραλίνες και τα ρέστα. Ό,τι θέλετε. Έχεις δίκιο, ρε Βασίλη. Αλλά... Να βάλουμε και άλλο φαγητό γενικά. Κατσικάκια. Δεν θες μπουγάτσα? Αν μπορεί να τυλιχθεί. Βάλε αρνί. Και
Και κοτόπουλο με μπεσαμέλ. Παίζει πλέον. Ωραία. Εγώ να πω ότι αυτά τώρα είναι κάτι, κάτι παραθυράκια περίεργα των Βόρειων. Παιδί μου, δεν μπορώ να συζητήσω. Δηλαδή, είναι σαν να λες μπουγάτσα ή τυρόπιτα, κυμαδόπιτα, κρεατόπιτα, κοτόπιτα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το ερώτημα. Σε αυτό απαντήσαμε, κύριε Φυσπή. Εγώ πάντως όταν είχα στο νου μου μπουγάτσα, δεν είχα στο νου μου αυτό που είπε ο άνθρωπος τώρα. Έτσι. Σε αυτή τη διαφορά, συγγνώμη, εσείς πηγαίνετε και λέτε μία μπουγάτσα, εμείς πηγαίνουμε και λέμε μία τυρί, μία κυμά, μία... Είναι στάνταρ μπουγάτσα. Αυτό είναι τότε ζυρόπιτα, έχεις δίκιο. Ζυρόπιτα, ναι. Τι, εγώ πάω με ζυρόπιτα, όπου και να έχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σου, Βασίλη. Εξαιρετικό δίλημα, παρεμπιπτόντως. Φοβερό. Εξαιρετικό, μπράβο. Και κάπου εδώ θέλω να δω και την πρώτη βαθμολογία της βραδιάς. Μιχάλης 1, Κωνσταντίνα 2, Κώστας 3. Έτσι απλά τα πράγματα. 1, 2, 3 το λεγόμενο. Ωραία. Φυσικά έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενή μας ενότητα, η οποία είναι το 1 είναι το θέμα. Α, ωραία. Και το θέμα μας είναι το μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα μας. Επειδή η κλασική φάση όταν μιλάμε για μποτιλιάρισμα στους δρόμους σε τέτοιες εισαγωγές είναι να δούμε μια φωτογραφία από την Ινδία ή τον Μπαγκλαντές, εμείς αποφασίσαμε να σας δείξουμε μια από Βραζιλία. Εδώ είμαστε, Βραζιλία. Μία Τετάρτη, ξέρω εγώ. Είναι σχεδόν σαν την Κατεχάκη. Ναι. Εξαιρετικό. Και κοίτα τι πειθαρχημένοι που είναι οι μηχανόβοι, έτσι. Ναι. Τι πειθαρχημένοι, κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Πάνε από εκεί που από πρέπει. Από εκεί πρέπει. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Μπόπο. Θέλω έτσι να δούμε και την αντίδραση κάποιου που δεν μασάει από μποτιλιαρίσματα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είσαι. Πολύ καλό. Αυτό το αγοράζω. Αυτό είναι από τα καλύτερα τηλεμάρκετινγκ που έχω δει ποτέ. Αν είναι μάγκα, το λάστιχό του πρέπει να έχει ένα άνοιγμα 600 μέτρα. Οπότε να κινείται κιόλας και να μην σηκώνεται. Α, εγώ νόμιζα αν είναι μάγκα, το λάστιχό του πρέπει να έχει μπετονιά. Να πιάσει και κανένα ψάρι. Όπως είναι. Αυτό νομίζω είναι κάτι που οι πλανόδοι στα φανάρια θα έπρεπε να το σκεφτούν. Σωστό. Δηλαδή μας έχουν πουλήσει καλάμια, μας έχουν πουλήσει τόξα. Αλλά αυτό θα το αγόραζα σίγουρα. Πάμε λοιπόν. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε κάνει κάποιες ερωτήσεις 100, τις οποίες μετά τις μετατρέψαμε σε δεδομένα. Αφαιρέσαμε κάτι από το δεδομένο και εσείς πατώντας τα μπάζερ πρέπει να βρείτε αυτό που λείπει για να συμπληρωθεί το δεδομένο. Βοήθαμε να σε βοηθώ, να ανεβούμε. Τι είναι ώρα. Τι είναι πάμε. Ώρα. Λοιπόν, χέρια στα μπάζερ, μποτιλιάρισμα στους δρόμους σκεφτείτε και το 59% έχει πέσει σε κίνηση και είπε τη φράση... Ναι, Κωνσταντίνα. Χαμώ τα υπουργεία μου. Τέλειο! Νομίζω ξεκάθαρα θα μπορούσε να το έχει πει το 89-99%. Ξέρω εγώ. Ή το Ευρώπη σου λέει μετά, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Κάτι άλλο παρακαλώ. Γιατί σε μένα ρε π... Ναι, Μιχάλη! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Ναι, το χωρίς το φινάλε. Έχει και τη λεπτότητα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μα όταν είσαι στα μάξι δεν έχεις λεπτότητα. Ναι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Το γιατί σε μένα κρατάμε εμείς. Γιατί σε μένα κρατάνε, ναι. Είναι το κλασικό που το λες, εννοείται, γιατί σε μένα. Γιατί είσαι και μόνο εσύ στην κίνηση, δεν είναι κανείς άλλος. Σωστά. Ναι, δεν είναι χιλιάδες άνθρωποι που είναι στην κίνηση. Δεν γίνεται να είσαι γενναιόδωρος εκείνη τη στιγμή, να φύγεις από το εγώ σου και να πεις ότι υποφέρουν και οι άλλοι και να το δουλεύουν. Ότι είναι μια μαδική. Όλοι πίσω από το τιμόνι μεταμορφωνόμαστε σε γινόμαστε κανίβαλοι, ας πούμε. Ναι. Απλά είναι καταπληκτικό, γιατί είναι ένα άκρος ομαδικό πράγμα η κίνηση. Και ο Έλληνας, ο Αθηναίος, έχει καταφέρει να το κάνει ατομικό, ναι. Έτσι. Το γιατί σε μένα. Και το παράδοξο είναι ότι εγώ επειδή οδηγάω μηχανή, δεν με ενοχλεί η κίνηση. Τώρα τα τελευταία. Ναι, επίσης δεν σε ενοχλεί, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν σε νοιάζει να αργήσεις. Ναι, ίσως αργώ επειδή έχει κίνηση λάμπρο και ποτέ σου δεν το κατάλαβε. Όλοι μας... Αυτό είναι μια άλλη κλασική δικαιολογία των ανθρώπων που αργούνε. Έπεσα σε κίνηση. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούμε με ελικόπτερο. Δεν φάγαμε κίνηση. Έτσι. Ναι. Ωραία. Οπότε. Ο βαθμός πηγαίνει σε σένα, Μιχάλη. Τον δέχομαι, με ευχαρίστηση, ναι. Πάμε δεύτερο δεδομένο. Χέρια στα μπάζερ. Συνεχίζουμε στο μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Το 35% όταν απελπιστεί τελείως από την κίνηση θα κάνει τι. Θα... Ναι, Μιχάλη. Θα βγει από τα μάξι του. Ναι, Μιχάλη. Φέρτο! Από τα μάξι του. Ναι, γιατί δεν το απαντήσατε, δεν σε πρόλαβα. Και όταν βγει από τα μάξι του, τι θα κάνει. Τι? Γιατί θα βγει από το αμάξι, για να επιβεβαιώσει ότι έχει κίνηση.
Όχι. Τι στι, όχι. Το ακυρώνουμε, Μιχάλη, για κάποιο λόγο. Το κοντρόλ σ' ακύρωσε. Γιατί. Έχεις βρει το μισό, δεν έχεις βρει το άλλο μισό. Βγαίνει από το αυτοκίνητο για να... Για να δει πόσο μακριά εκτείνεται η κίνηση. Το δίνω τώρα. Γιατί έτσι εγώ παίζω. Το παίρνω τα... Ωραία, το πήρες με λίγο ζόρι. Το κοντρόλ δεν θέλει να κερδίσει με τίποτα, το βλέπουμε. Βλέπετε ότι δεν έχει πέσει σήμα κάτω, Μιχάλης, πάει για τρίτο βαθμό, παιδιά. Κόψτε του τα φτερά. Όχι από έλλειψη ικανοτήτων, δηλαδή επειδή μου την λένε από εδώ. Σου έχει τύχει να βγει, ή βγαίνεις και εσύ, Κωνσταντίνα. Εγώ δεν είμαι οδηγός. Δεν είσαι οδηγός. Okay. Άρα ως συνοδηγός σου έχει τύχει να βγεις εσύ ή να βγει κάποιος άλλος σε φάση πάνω να δω τι γίνεται. Σε φάση να τελειώνουμε γιατί η γκρίνια είναι πολύ μεγάλη, πάω να δω τι γίνεται. Πάω να δω τι γίνεται. Να ξεμουδιάσω βασικά. Δεν είναι, είναι ένα παιδί μου, το βγαίνει ένας και μετά ζηλεύει και ο άλλος. Γιατί ο κινησάκιας θέλει κι άλλους κινησάκηδες να πούν, ξέρεις πω, που έχει κίνηση. Απλά το θέμα είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτος, γίνεσαι ο υπεύθυνος της κίνησης. Ναι. Έρχεται ο άλλος, βγαίνουν άλλοι και σου λένε, αυτός θα ξέρει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Πήκε. Και έρχεται και σου λέει, τι γίνεται εδώ. Και του λες, σου πω τι γίνεται. Έχει κίνηση. Και λέει ο άλλος, να το επιβεβαιώνει κι αυτός. Και μετά σου λέει, μα πού πάμε. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε όμως και το τρίτο μας δεδομένο. Προς το παρόν, Μιχάλη, στερεί σε αυτή την κατηγορία, οπότε πάρτε λίγο τα πάνω σας. Τρίτο δεδομένο για το ποτηλιάρισμα. Το 60% είναι ο τύπος που στην κίνηση για να πάει πιο γρήγορα κάνει τι. Μιχάλη. Έλα, ρε, Μιχάλη, είσαι καλά, παιδάκι μου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να τα πιώξετε από εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανες. Και πού με βρήκες κιόλας. Και δεν το πιάσες. Ναι, γιατί. Είναι σαν γιατί... αυτούς που ρίχνουν βολή. Κοίτα τώρα και φεύγει η airball. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, τι κάνει, Μιχάλη. Φρενάρει τελευταία στιγμή, γιατί όσο κινείται το όχημά σου, δεν είσαι στην κίνηση. Όχι. Οργή. Όχι, Μιχάλη, αλλά πολύ καλή απάντηση. Ναι, Κώστα. Ζιγ-ζακ. Ζιγ-ζακ, δηλαδή αλλάζει... Λωρίδα. Ναι! Ο αλλαξολωρίδας, κύριε. Ο αλλαξολωρίδας. Ναι, μιλάμε για τον τύπο που είναι συνεχώς δίπλα σου. Να μπω, να μπω, να μπω, να μπω. Αυτός, αυτός. Είναι κάποιος όπως εσύ δεν οδηγείς. Μιχάλη, είσαι με μηχανή. Με μηχανή. Οπότε αλλάζεις λωρίδες ούτως ή άλλως. Αλλά όχι λωρίδες, γραμμές αλλάζεις. Ναι. Κώστα, είσαι αλλαξολωρίδας. Είμαι, ναι. Είσαι. Αλλά βγάζω πάντα φλας. Με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν αλλάζει ο κόσμος. Χωρίς να βγάλει φλας. Λωρίδα και δεν βγάζει φλας. Και το φλας εννοείται. Δηλαδή δεν. Τι δεν εννοείται. Είναι απλά. Νομίζω οι πιο πολλοί Έλληνες πλέον δεν βγάζουν φλας. Γιατί το φλας προειδοποιεί τον άλλον ότι θα μπει μπροστά του και του δίνει τον χρόνο να σε κλείσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν το θες. Θες να τον ξαφνιάσει. Είσαι. Οπ, μπήκα. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν βγάζουν φλας. Να δούμε και το τέταρτο μας δεδομένο. Εντάξει. Χέρια στα μπάζερ. Το 55% όσων πέφτουν σε κίνηση μισούν τους... Ναι, Κωνσταντίνα! Τους αυτούς που πάνε αργά. Στην κίνηση που πάνε αργά. Ναι, εντάξει, επειδή δημιουργούν κίνηση. Ναι. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Πάμε κάτι άλλο. Κώστα! Τους ταξιτζίδες. Τους... έτσι απλά, Κώστα, έτσι. Έτσι απλά. Ήθελες να το βγάλεις από μέσα σου. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Δεν είναι όμως αυτό που ψάχνουμε. Είναι κάτι άλλο που μισούνε όσοι πέφτουν σε κίνηση. Μιχάλη. Τους τροχονόμους. Μ' αρέσουν και τα χέρια, Μιχάλη. Μπράβο. Γιατί ζήλεψε από μένα. Σου λέει αυτή δεν πρόκειται να κερδίσει να μας βγάλει. Κουνγκ φου παιχνιδιού. Είμαι τόσο καλό. Είναι μικρό το ποσοστό για την απάντησή σου. Ψάχνουμε κάτι άλλο. Είναι κάτι. Όχι, δεν είναι τροχονόμοι. Ναι, Κωνσταντίνα. Αυτό που οι μηχανόβοι που πάνε τσικι 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 τσι. Ετοιμάσου και χορό και πάμε Κωνσταντίνα! Τα μηχανάκια είναι τα μηχανάκια. Εμάς τους μηχανόβιους φίλε. Άσε μου ωραία. Αλήθεια. Φυσικά τους μηχανόβιους. Δεν μπορώ να το σκεφτώ γιατί με μηχανόβιους. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε λέει. Εννοείται τους μισούμε γιατί ανοίγουν την κίνηση σαν τον Μωυσή. Απλά δεν είναι τίποτα. Και αν δεν κινηθείς σε κοιτάνε και τύπου. Και επίσης το τρίβουν και στη μούρη. Έρχονται δίπλα. Κλείστε λίγο καθρέφτη. Περνάω. Φεύγω. Εγώ νομίζω σας φερόμαστε πάρα πολύ καλά με το αυτοκίνητο και μη μιλάς. Δεν οδηγάτε, μαντάμ. Δεν έχει σημασία, είμαι συνοδηγός. Όχι, λέει. Μη συνοδηγή, τραβάμε πολλά. Σωμάτι, που, και νομίζω κανονικά. Το βλέπετε εδώ το σωμάτι, κράνος φορά. Είναι υποχρεωτικό την προτεραιότητα ότι πρέπει να κάνω εγώ στην άκρη με το αυτοκίνητο για να περάσω. Υποχρεωτικό δεν είναι, αλλά θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Η κοινή λογική λέει ότι σε αυτή τη δεν υπάρχει κοινή λογική. Μαζέψου λίγο. Στον δρόμο δεν υπάρχει λογική, Μιχάλη.
Είναι ο καθένας για την πάρτη του. Εντάξει, αφού είναι ο καθένας για την πάρτη του, ρουφήξτε κίνηση. Λέγαμε φυσικά για τους μηχανόβιους που περνάνε μέσα από τα αυτοκίνητα. Ναι. Να πούμε ότι στο Βιετνάμ συμβαίνει το ανάποδο, έτσι. Α. Η εκδίκηση του αυτοκινήτου. Ρε εσύ από εκεί βγήκε η φράση Βιετνάμ γίναμε. Όχι, το πάλι. Τι γίνεται, παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Βλέπεις. Στο Βιετνάμ δεν είχαν Πασόκ. Εγώ έχω πάει... Παρόλο που είναι πράσινα τα λεπτά. Έχω πάει Βιετνάμ. Ναι. Οδηγούν με την κόρνα. Ναι, ισχύει. Μόνο. Και στην Αίγυπτο δεν χρησιμοποιούν. Στην Αίγυπτο άλλο πρόβλημα έχουμε στο Βιετνάμ, επειδή τώρα τα τελευταία 25 ετία μετά τον πόλεμο έγινε ό,τι έγινε και γι' αυτό έγινε τόσο πολύ. Εκτός ότι είναι σαν τα νομιστεράκια, βγαίνουν όλους τους δρόμους και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Σα πια? Τα νομιστεράκια. 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 Δεν τα ξέρετε, το ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο από τα 80. Α, νόμιστε. Άντε μωρέ που θα με βγάλει. Είναι ένα ανέκδοτο. Συγγνώμη, δεν ήταν τότε. Ναι, όντως. Τέλος πάντων, και για όποιος έχει την προτεραιότητα είναι με κόρνα. Με κόρνα, ναι. Περνάω, τύπο. Ναι. Και που ξέρεις δεν παντρεύονται όλοι αυτοί. Μπορεί να είναι παντρεμένοι και απλά να... Έτσι, αυτό είναι. Βλέπεις όλους τους παντρεμένους με μηχανάκια. Ξέρουν από πίσω ντενεκεδάκια από κονσέρβα τόνο, ξέρω. Ωραία! Κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της ενότητας. Οπότε περνάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη, η οποία είναι το Κάρφωσέτο! Λοιπόν, σε αυτή την ενότητα πρέπει να κάνετε μία ερώτηση σε 100 με στόχο να λάβετε ένα συγκεκριμένο ποσοστό θετικών απαντήσεων. Για σήμερα το ποσοστό είναι 10%. Πάρα πολύ χαμηλό. 1 στους 10. Σκεφτείτε λοιπόν μία ερώτηση που θα πιάσει αυτό, το 10%. Αν το καρφώσετε, παίρνετε 2 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Κωνσταντίνα. Ποια είναι η ερώτησή σου, έτσι, για να πιάσεις τους λίγους. Γεια σας. Πόσοι από σας, γεια σας. Αυτό που λέμε μακαρόνια με ψωμί. Τρώνε τη μακαρονάδα σας με ψωμί ή όχι? Α, ωραία. Πόσοι, λοιπόν, τρώνε τα μακαρόνια και θέλουν και ψωμί. Ναι. 100. Αποτέλεσμα. 15%. Ωραίο, Κωνσταντίνα. 5% απόκληση. Ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι με ξάφνιασε λίγο. Και εμένα. Είναι της γενιάς πιο πολύ των γονιών μας το ψωμί. Ναι. Νομίζω ότι το ψωμί στην Ελλάδα είναι το μαχαίρι. Που σπρώχνει. Ναι, δηλαδή είναι... Το φτιαράκι, ρε παιδί μου. Το φαράσι. Το ναι. Πώς εξελιχθήκαμε στο πώς τρώμε τα μακαρόνια τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπάρχει. Ναι, γίναμε δηλαδή, γκουρμέ. Ναι. Ο πατέρας μου τα μακαρόνια καταρχάς δεν ξέρει ότι τα τυλίγουν. Είναι δεξί μακαρόνια, είναι αριστερό ψωμί. Καπαμαρού. Το ναι, τύλιγμα, το τύλιγμα το κάνουν. Δεν τον αφορά το τύλιγμα. Ναι. Ρούφιγμα και. Και μετά. Μηχανή του κυμά, τάκ, το υπόλοιπο κάτω. Κάτω, ναι. Και κλάπα κλάπα. Αλλά ναι, το ψωμί. Δηλαδή, άμα σου έχει μείνει σάλτσα. Καλά, ο Μιχάλης ξέρουμε τι θα κάνει, θα πάρει το μαχαίρι και θα τη γλύψει. Αλλά οι υπόλοιποι. Πώς θα τη μαζέψουμε τη σάλτσα. Είναι και αυτό που κάποιοι τρώνε. Επίσης, η επόμενη ερώτηση είναι: βάζετε και κουτάλι στη μακαρονάδα? Εγώ κουτάλι δεν βάζω, γιατί έχω το ψωμί. Το οποίο είναι ένα μεγάλο κουτάλι, άμα το σκεφτεί κανείς, ναι. Και κάνεις και παπάρα στη σάλτσα, πολύ ωραία. Μα ναι, νομίζω όχι. Σωστά. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι που βάζουν τα μακαρόνια σε φύλλο. Πάντα, μπουγάτσα. Καλά, εντάξει. Όντως. Λογικά. Μια καρονόπιτα κιόλα. Μια καρονόπιτα. Μια μπουγάτσα με μακαρόνια μπορώ να έχω. Ωραία. Θέλω να δούμε αν μπορεί ο Κώστας κάτι καλύτερο. Θέλω, Κώστα, μία ερώτηση πιο κοντά στο 10%. Για σκέψου. 100. Πόσοι από εσάς σταυρώνετε το στόμα σας όταν χασμουριέστε? Τι ευρηματικότηση. Τέλει. Για να δούμε. 100. Το ρωτάω γιατί είναι λίγο πιο κλασικό αυτό, όταν οι παλιότεροι χασμουριότανε. Οι νεότεροι δεν το κάνουν. Αποτέλεσμα. Γι' αυτό περιμένω και χαμηλό ποσοστό. Και το πήρες 11%! Πολύ κοντά, 1% απόκληση. Δεν γίνεται πιο κοντά, μετά θα το έχεις καρφώσει. 1% εξαιρετικό. Όλοι έχουμε ένα συγγενή που το κάνει, πιστεύω, ε. Ναι. Είπες η μάνα σου ή... Παιδί μου, το είπαμε γιατί οι παλιότεροι, εμένα η μάνα μου το κάνει συνέχεια. Ναι. Αλλά έχω και συγγενείς άνω των 65 που σίγουρα το κάνουν ακόμα. Ναι. Δηλαδή ξαδέρφια και τέτοια. Κάποιοι το κάνουν και σε άλλους, έτσι.
που χασμουριούνται και πάνε μπροστά του. Ναι, 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 σε άλλο. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Τρίτη ερώτηση θα έρθει από τον Μιχάλη. Μιχάλη, συγκεντρώσου, γίνε ένα με τους 100. Αγαπημένοι 100, πόσοι από εσάς όταν πήρατε σε κάποιον ένα ακριβό δώρο και το δώσατε, αφήσατε τάχα μου κατά λάθος και την τιμή επάνω για να φανεί πως θα δώσατε, έτσι και λίγο σκισμένοι. Αλλά δεν δέσανε. Τι τούτος κάνει. Σκληρός. 100, για να σας δούμε. Πολύ σίκο. Ρε παιδί μου, μπορεί. Ναι, έχουμε πέσει όλοι χαμηλά. Αποτέλεσμα. 11%! Ισοφαρίζει τον Κώστα ο Μιχάλης με 1% απόκληση και αυτός. Μπράβο. Οπότε, παιδιά, παίρνετε και οι δύο βαθμοί. Πάντως, σατανικό, το έχω δει να γίνεται αυτό. Το έχω δει κιόλας σε ακραίο επίπεδο που είναι το... Όχι, συγγνώμη, έχω αφήσει την τιμή. Ναι, ναι. Και τη βγάζει, αλλά στη δείχνει κιόλας. Τραγικό. Ωραία. Πολύ ωραίο το ντέρμπι αυτού του γύρου. Νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε και τη δεύτερη βαθμολογία της βραδιάς. Παρακαλώ. Μιχάλης 4 βαθμοί, Κωνσταντίνα 3 βαθμοί, Κώστας 5 βαθμοί. Είναι ένα ντέρμπι, το είπα στην αρχή. Επισοδιάρα τα έχουμε σήμερα. Και όλα φυσικά μπορούν να αλλάξουν στην επόμενη ενότητα, η οποία είναι το Τσιμπατρία. Ρωτήσαμε λοιπόν τους 100 για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Μας δώσανε διάφορες απαντήσεις και εσείς θα πρέπει να βρείτε τις 6 που διαλέξαμε, αυτές που γουστάραμε πιο πολύ. Πατώντας τον μπάζερ, άμα βρείτε 3, τότε τσιμπάτε 3 και παίρνετε 4 βαθμούς. Αλλιώς παίρνετε 1 βαθμό για κάθε απάντηση, τέλος πάντων χοντρικά. Θέλω να μου δώσετε τον τίτλο για το σημερινό Τσιμπατρία. 6 κλασικοί τύποι που πίνουν καφέ. Θα μπορούσε να είναι τσιμπά 48, αλλά διαλέγουμε τους 6, εντάξει. Χέρια στα μπάζερ και φύγαμε. Ναι, Κώστα. Δεν είσαι έτοιμη. Πολύ ωραία. Ο άνεργος. Ο άνεργος. Μπράβο. Πολύ καλό. Ο άνεργος. Κάνα 7 χρόνια. Όχι, δεν είναι. Θα έπρεπε. Εξαιρετική απάντηση. Μιχάλη. Ο περίεργος που ζητάει ένα πολύ σύνθετο καφέ. Decaf με στέβια και αφρόγαλα από γάλα καρύδα. Με δύο παγάκια και καλαμάκι από μπαμπού φτιαγμένη από ηθαγενή που έχει κατάσταση. Σε ποτήρι που να είναι στριφογυριστό. Ναι. Για να δούμε. Όχι, ούτε αυτό είναι. Εξαιρετική σου η απάντηση και σένα, Μιχάλη. Κάτι άλλο. Ναι, Κώστα. Δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος. Πας, ψάχνεσαι γενικά. Στο εργατικό είναι. Το εργατικό κομμάτι. Εργατικό δίκαιο. Οι άνθρωποι. Για να δούμε, δημόσιος υπάλληλος. Όχι, δεν είναι ούτε ο δημόσιος υπάλληλος. Πάμε σε κάτι άλλο. Για να δούμε. Έλα, Κωνσταντίνα. Ο Μπουζουξής. Ο Μπουζουξής. Ψάχνουμε ανθρώπους γενικά που είναι σε κάποια θέση και έχουν ανάγκη από καφέ. Ναι, ο ξενύχτης. Ο ξενύχτης, ρε παιδί μου. Ωραία, για να δούμε. Ο φαροφύλακας. Πάμε εκεί. Έχω ένα καλύτερο. Για να δούμε. Άνα, πάμε σε τίποτα. Ναι, Κωνσταντίνα. Ο φραπόγαλος. Ο φανατικός του φραπέ. Μάλιστα. Ο φανατικός του φραπέ. Φραπόγαλος. Ο είχατε και στο χωριό σας Φρέντο. Το δώσαμε. Είναι μάλλον ο φραπεδάκιας ελληνικός. Προσέξτε τώρα, γιατί το AI πώς το έδωσε. Το ChatGPT του το καταχώρησε. Είπε, ρε, ποιος είναι αυτός που το λέει. Αυτός που πίνει φραπέ ή ελληνικό. Άρα η Κωνσταντίνα με ένα περίτεχνο τρόπο πήρε βαθμό. Ωραία. Πάμε, έχουμε άλλες 5 απαντήσεις. Κώστα, δώσ' το. Ο σκέτος, ο εσπρέσος. Εν τω μεταξύ, με τη φωνή που έχει, είναι, σκέτο. Είναι και η φωνή του ανθρώπου που το λέει. Αυτός που τον πίνει σκέτο. Σκέτο. Θα πρέπει να τα λέει και να τα γράφει. Αυτός που τον πίνει σκέτο. Σκέτο. Και σέρτικο. Ναι, είναι εκεί ο σκέτο. Ο οποίος όντως το τονίζει, έτσι. Δηλαδή, λέει ένα σκέτο. Ναι, αλλά η φωνή που έχει παραπέμπει σε Χάρι Κλίν. Η φωνή πιανού του Κώστα. Με τους φραπέδες με τις 14 ζάχαρες. Θυμάσαι αυτό. Πίνω το φραπεδάκι. Πίνω το φραπεδάκι μου στον ακάλυπτο με τις 14 ζάχαρες. Τζακ σκαϊμή την κυρία. Το θυμάσαι. Και κλάμα η κυρία. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε. Έχουμε άλλες 4. Ναι. Έλα Κώστα. Είναι χαλασμένο. Ο εσπρέσο. Αυτός πίνει εσπρέσο. Τι ώρα τον πίνει.
Παίζει και ώρα. Παίζει και ώρα. Τον πίνει, ας πούμε... βραδάκι. Βραδάκι. Ξέρω εγώ. Ο περίεργος που το πίνει το βραδάκι. Ναι, ο να πιούμε ένα εσπρεσάκι. Τι, έχει, γιατί είναι αυτός που το λέει, ρε παιδί μου, τύπου, ξέρεις, τελειώνει το βραδινό, έγινε 11:30. Να πιούμε και ένα εσπρεσάκι. Ωραία. Πάμε κάτι άλλο. Κώστα. Ο πολύ πρωινός τύπος. Ο οποίος τι. Ήρθε για να του πει. Ο οποίος. Αν δεν τι. Αν δεν τον πιω, δεν ξυπνάω. Αν δεν τον πιω, θα κοιμάμαι. Δεν ξυπνάω. Ναι! Ο μη μου μιλάτε, δεν έχω πιει καφέ. Το έδωσε το AI. Ο Κώστας τύπησε 3 έτσι απλά. Είναι κατηγορία ο τύπος αυτός. Δεν έχω πιει καφέ, μου μιλάτε. Εγώ είμαι αυτός. Είσαι. Εγώ, ναι. Και εγώ. Εγώ νομίζω είμαι ο τύπος που αν δεν έχω πιει δεύτερο καφέ μου μιλάτε. Δηλαδή, θέλω, γιατί ο πρώτος είναι ίσα-ίσα για να φτιάξω το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν πιω το πρώτο, δεν μπορώ να λειτουργήσω για να φτιάξω το δεύτερο. Ποιος θα με ξεκινήσει. Εγώ καταρχάς δεν ανοίγω το τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Δεν το ανοίγεις. Δηλαδή, πώς θα απαντήσεις άμα δεν έχεις πιει. Πώς θα απαντήσεις. Και περάσει μια φωνή. Ωρίτσα. Ποια, τώρα είναι καλή. Τι λούσο. Πια, έχουν μια ώρα. Φαντάζει, το πρωί, άμα τον πάρεις τον Κώστα και δεν έχει πιει καφέ, θα... Όχι, καταρχάς. Όχι, μιλάει κανονικά. Καταρχάς, άμα σου απαντήσω, θα το κλείσεις. Αφού πια. Πες, σε παίρνω, δεν έχεις πιει, Κώστα. Καλημέρα. Εγώ πιστεύω, αφού βγει καφέ, έχει αυτή τη φωνή. Αυτό ναι. Πριν είναι εντελώς κανονικά. Καλησπέρα. Πριν είναι Κωστάλα. Τρίπλο Άξελ. Και Τόλουμ. Λάμπρο, καλημέρα. Τέλειο. Θέλουμε άλλα δύο για να ολοκληρώσουμε, να τα δούμε ποια ήτανε. Ο Φέρε και Κουλουράκια, ο τύπος που πάντα ναι, βουτάει κάτι μέσα. Ναι, ναι, από δίκιο, κουλούρι παιδιά. Μέχρι κουλούρι κανονικό το... ναι. Οτιδήποτε, κάτι θα βρει, κουρέκι ή κάτι, ναι. Ναι, το τριγωνάκι. Και ο προσπαθώ να τους κόψω. Αυτός που είναι, προσπαθώ να τους κόψω. Που έχει πιει 7 καφέδες. Προσπαθώ να τον κόψω. Έχω μειώσει τους καφέδες. Είμαι στους 9 τώρα. Πάμε λοιπόν. Εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στην τελευταία ενότητα. Αυτή που θα κρίνει και τον νικητή. Και δεν είναι άλλη από το παρακάτι 100. Πάμε να δούμε τώρα, παιδιά, ποιος από εσάς θα συντονιστεί πιο πολύ με τη μάζα. Ποιος θα κάνει την ερώτηση που θα λάβει το υψηλότερο ποσοστό που γίνεται. Όχι το 100%, γιατί εκεί ακυρώνεστε. Θέλουμε ιδανικά το 99%. Μία ερώτηση που θα πιάσει τους πιο πολλούς, τέλος πάντων. Ωραία. Κωνσταντίνα, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε με σένα. Αγαπημένη μου 100, σας έχει συμβεί να ρωτήσετε κάτι που δεν καταλάβατε ή δεν ακούσατε μία φορά. Να σας το ξαναλένε. Πάλι να μην το πιάσατε, γιατί δεν μιλάει καλά, γιατί μασάει τα λόγια, γιατί έχει πεινάει, ξέρω εγώ τι στο καλό. Πάλι να μην το ξαναπιάσατε. Αλλά επειδή ντραπήκατε να ξαναρωτήσετε, μετά κάνετε πως το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Ωραίο. Και άστο να πάει. Τι είπες τώρα, μπορεί να μου πες κιόλα, σε παντρεύομαι και ξέρω εγώ και εσύ να είπε, ναι, ναι, ναι. Σου δίνω ένα 100 €. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Πόσοι το έχετε πάθει αυτό 100? Φοβερίερος. Πάμε, πάμε για ψηλό ποσοστό, το νιώθω. Ισχύει, ισχύει. Αποτέλεσμα. 87%, oh, oh, oh. Πολύ ωραία αρχή. Έτσι, μπράβο, Κωνσταντίνα. Παρακάτι 100. Πήγαμε πολύ ψηλά. Μπράβο, ωραία ερώτηση. Κλασικό. Ναι. Εγώ το παθαίνω, μερικές φορές παθαίνω διάσπαση. Ναι. Δηλαδή, μου λέει κάτι και εγώ έχω αποτραβηχτεί μέσα στον εαυτό μου σε μια ζώνη που δεν με ενδιαφέρει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Και μου λέει κάτι και βλέπω ένα πιγκουίνο. Υπάρχει... Ναι, ναι, μπορεί να επαναλάβεις. Και ξανααποσύρωμαι πάλι. Πιγκουίνος. Και μετά ντρέπομαι γιατί άκουγα. Ήμουνα εκεί, ναι. Απλά τον έγραφα στα τέτοια του πιγκουίνου. Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και άλλη περίπτωση. Την οποία την έχω κάνει εγώ χρόνια, προσπαθώ να την κόψω. Είναι ο Ξερόλας, λέγεται, άμα ναι, θέλεις ναι. Τίτλους. Ναι. Ο οποίος μου μιλάς εσύ και σου κάνω ναι, ναι, αλλά σκέφτομαι τι θα πω μετά θα εγώ. Πω μετά, ναι. Ναι, ναι, αυτό που λες εσύ, πότε θα σταματήσουν τα χίλια στο ακούνι, ναι, 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 ναι. Εγώ να μιλήσω τώρα. Καλύτερο. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε αν κάποιος μπορεί παραπάνω, Μιχάλη. Το έχω. Μήπως το. Μπορείς. Πάντα. Ε, πάντα. The sky is the limit. Πάντα. Τι? Πιγκουίνος. Ωραία, ωραία. Καλό. Έλα, πάμε, Μιχάλη. Αγαπημένοι μου 100, πόσοι από εσάς έχετε δει ζωγραφιά από ένα παιδί που έχει ζωγραφίσει μαμά, μπαμπά, προβατάκια, ξέρεις που αντί για πόδια έχει 4 γραμμές, ήλιο με μάτια πουλιά που είναι σαν κοτόπουλα ή αυτό το έτσι.
το χάλι, όλο ζωγραφισμένο με πορτοκαλί, μαρκαδόρο και μαύρο. Ξέρεις, μπαμπάς τεράστιος, μαμά τόση, η αδερφή τέρα. Το σπίτι τόσο. Ναι, μαχαίρια με αίματα, λάμπα να κρέμεται. Γράμμα αυτοκτονίας δίπλα. Λάμπα να κρέμεται μέσα στο σπίτι, το πολύ κλασικό. Και έχετε πει, ενώ ξέρεις, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να πείτε, αχ, τι όμορφο που είναι. Να το. Κάποιος ήδη το έχει ζωγραφίσει εκεί. Αχ, τι όμορφο που είναι. Και αυτή είναι και η καλή περίπτωση. Είναι καλή περίπτωση. Η κακή περίπτωση είναι που παιδί έχει κάνει έτσι. Μια μουτζούρα, ναι. Και σου λέει, για. Μπράβο, αγάπη μου. Πικάσο. Ο νέος Πικάσο. Μπράβο, μπράβο. Για να δούμε πώς το έχετε κάνει. Αποτέλεσμα. 85. Τίποτα άλλα. Πιο κάτω από την Κωνσταντίνα. Εντάξει. Κοντά ήταν όμως. Κοντά, κοντά, πολύ κοντά. Πολύ δυνατή καλή ερώτηση σου, Μιχάλη. Μας, ναι. 85, το δώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το δώσεις. Έχει να του κόψει τα φτερά του παιδιού που σου έχει κάνει μια μουτζούρα έτσι. Και αν σου λέει και ο γονέας, καλά δεν έχει. Δεν τι ώρα που ναι, 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 ναι. Κάνει σα. Και αυτό, Μιχάλη, το έφτιαξε για σένα. Και ξέρεις, αν έρχεται και στο σπίτι σου, είσαι αναγκασμένος να πάει σε σημείο για να το βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό φτιάχτηκα τα ψυγεία. Λοιπόν, έχουμε μία τελευταία ερώτηση, η οποία θα έρθει από σένα, Κώστα. Πρέπει να κερδίσει το 87% της Κωνσταντίνας ή τέλος πάντων να τους σοφαρίσει ό,τι θέλεις. Καλά, εγώ όταν παίζανε τα παιδιά το είχα σκεφτεί από μόνος μου, να ξέρεις. Ναι. Γιατί μου συμβαίνει χρόνια, επειδή δουλεύω και νύχτα. Για πες. Επειδή με λένε για Αποστολάκη, δεν αντιδρούσε ποτέ όταν με λέγανε με λάθος όνομα. Δηλαδή μου λέγανε Αποστόλη, τι έγινε, γιατί είχαν ακούσει κάποιους. Ναι, ναι. Λένε γεια σου Τόλη, Τόλη, γεια σου Λάκη. Α, είναι ναι, ναι. Και λέγανε ναι, ναι. Και με λέγανε και Διονύση καμιά φορά. Ναι. Επίσης, έχω να σου πω ότι ο Θανάσης ο Βέγκος, ναι, που έχω δουλέψει 3 φορές με τον Θανάση, με έλεγε Γρηγόρη. Και μου λέει Γρηγοράκι. Και λέω, Κώστας κύριε Θανάση, τον Αντίχριστο μου λέει, πάλι έχω έναν νησιό που είσαστε ίδιοι. Σε μια περιοδία, με έλεγε Γρηγόρη συνέχεια. Εντάξει, τώρα το βέβαια. Ένα του λέγα Κώστα. Κοιτάξτε, δεν θα το διορθώσει. Ναι, Γρηγόρη, πες να πας να αλλάξεις το όνομά σου. Ο Βέγκος με λέει Γρηγόρη, βάλτε Γρηγόρη στην ταυτότητα. Κάνε την ερώτησή σου. Κάνε την ερώτησή σου, Κώστα μου. Κάνε σε παρακαλώ την ερώτηση. Ποια είναι, μετά από όλα αυτά. Ποια είναι. Πώς έχετε κάνει περιοδία με το Βέγκο και σας έλεγε, και σας έλεγε μάλλον όνομα. Καλοί μου άνθρωποι. Πόσοι από εσάς σας έχει τύχει να σας λένε με λάθος όνομα και να μην το διορθώνετε. Για να δούμε. 100. Αποτέλεσμα. 81%. Πολύ καλό, αλλά όχι αρκετό. Κωνσταντίνα, παίζει ώρα την κιθάρα. Επιτέλους επανήλθε η παλιά Κωνσταντίνα. Το ξέραμε. Νάτι, ροκάρι. Είναι στο Woodstock αυτή τη στιγμή και το δίνει όλο. Ισχύει και ισχύει. Σε μένα είναι με το επίθετο το ίδιο. Έχω πάψει πλέον να διορθώνω οποιονδήποτε. Δηλαδή, ό,τι και να μου πούνε, αρκεί να έχει μέσα ένα φι. Είμαι εντάξει. Είσαι εντάξει, ναι, σωστά. Άμα μου φυσφέκι, ναι. Φυσφούσι, φυσφύσι, φυσφέσι, φυσφύσι. Φύγιο τα σίγμα, παύλα, φύ, τα σίγμα. Το παίρνω, δεν με νοιάζει. Στο σχολείο τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μου μιλούσαν στο σχολείο. Ούτε εγώ τους μιλούσα. Δεν μου μιλούσαν. Με χτυπούσε. Ιστορία κομικού. Είσαι η σπασοκεφαλιά του, καταρχάς του ψευδού, ρε παιδί μου και εσύ. Ναι, μα πολλές φορές κάνω εισαγωγή και λέω είμαι ο Λάμπρος Φρίσκα, ως 100% και μου λένε το πες λάθος. Και λέω ναι, το ξέρω, είναι δύσκολο. Ακόμα και για μένα είναι δύσκολο να πεις το επίθετό μου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχει έρθει η ώρα να μάθουμε και τον νικητή της βραδιάς. Παρακαλώ. Είναι ο Κώστας Αποστολάκης ή αλλιώς Γρηγόρης. Μπράβο! Πρώτη φορά νικάω στο παιχνίδι. Πρώτη φορά νικάω. Και δεν ήξερες και απολύτως τίποτα, έτσι. Και δεν έχω τύχει και ποτέ φλουρίσει με βασιλόπιτα. Να το κανονίσουμε κι αυτό, Κώστα μου. Λοιπόν, Κώστα, ξέρεις τι νίκησες. Την ευκαιρία σου να βγάλεις ένα νικητήριο λόγο προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Να σου φτιάξω ατμόσφαιρα φώτα. Η κάμερά σου είναι αυτή. Και Κώστα, είσαι ο νικητής. Ό,τι γουστάρεις, δώσ' το. Να πω, Όσκαρ πήρες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι και εύχομαι να με ξανακαλέσεις, γιατί πρώτη φορά ένιωσα τόσο άνετα, τόσο ωραία,
και τόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Μπήκες νικητής. Ένα χειροκρότημα Κώστας Αποστολάκης. Ένα χειροκρότημα Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ο καπετάνιος μας Μιχάλης Μαθιουδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 100 που ήταν στην παρέα μας και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.